Γεια σας παιδιά, πολύ χαιρόμαστε που σας βρίσκουμε πάλι, όχι στην κανονική μας τάξη βέβαια, αλλά έστω στην ηλεκτρονική μας. Θα βρισκόμαστε εδώ για λίγο καιρό ακόμα, για όσο χρειαστεί. Στο σημερινό μας μάθημα είδαμε και βλέπουμε και αυτή τη στιγμή έργα του ζωγράφου Παουλ Κλέ. Παρεπιπτόντως μπορείτε και εσείς να ψάξετε μόνοι σας στο διαδίκτυο, να βρείτε πληροφορίες και να διαβάσετε λεπτομέρειες για τη ζωή και το έργο του. Αυτό που κάνει το Κλέ ξεχωριστό καλλιτέχνη είναι η εξαιρετική ευαισθησία του χρώματός του, που είδαμε πόσο πλούσια είναι η χρωματική του γκάμα, η ευαισθησία της γραμμής του και της υφής του έργου του. Την έννοια υφή ξέρουμε ότι δεν την έχουμε κουβεντιάσει ακόμα και θα μιλήσουμε για αυτήν στα επόμενα μαθήματα. Το έργο του επίσης, όπως θα προσέξατε, έχει μία παιδικότητα στη γραφή του και έχει πολύ φαντασία και πολύ χιούμορ. Λοιπόν, τώρα θα θέλαμε να θυμηθείτε λίγο όσα έχουμε πει για τα σχήματα. Το τρίγωνο, το τετράγωνο, τον κύκλο. Θυμάστε στα μαθήματα τα προηγούμενα και για τη γραμμή και πως όλα αυτά συμβολίζουν συναισθήματα και έννοιες. Η γραμμή ας πούμε. Λέγαμε στο μάθημα πριν κλείσουμε λόγω κορονοϊού πως ανάλογα με το πάχος της και την έντασή της, αν είναι καμπύλη, αν είναι τεθλασμένη, αν έχει γωνίες, συμβολίζει και αυτή συναισθήματα και έννοιες. Θυμηθείτε και όσα λέγαμε για το ρυθμό σε έναν πίνακα, σε μία σύνθεση, αν η γραφή είναι πυκνή ή αν είναι αραιή και πώς δημιουργούν διαφορετικό νοηματικό υπόβαθρο και αποτέλεσμα, συναισθηματικό αποτέλεσμα ή αισθητικό αποτέλεσμα. Αυτά είναι τα εργαλεία μας, παιδιά. Με αυτά δουλεύουμε. Τώρα λοιπόν που τα έχουμε ξαναφρεσκάρει στη μνήμη μας, θέλουμε να δείτε ξανά τα έργα του Κλέ και να προσπαθήσετε να τα διαβάσετε και να τα ανακαλύψετε εκ νέου. Και τώρα ας πάμε στη σημερινή μας άσκηση. Θα δουλέψουμε πάνω στο συγκεκριμένο πίνακα του Κλέ που ονομάζεται επιλεγμένος τόπος. Δέστε το λίγο. Ο Κλέ συνήθιζε να λέει ότι μία γραμμή είναι μία τελεία που πήγε βόλτα. Για κάντε το εικόνα αυτό. Και αν εστιάσουμε τώρα και παρατηρήσουμε το έργο, θα δούμε ότι όλη η πόλη, όπως και το φεγγάρι, είναι φτιαγμένο με μία γραμμή, μονοκονδυλιά. Θέλουμε να κάνετε κι εσείς κάτι ανάλογο, να φτιάξετε τη δική σας πόλη με αυτόν τον τρόπο. Θα σας δώσω το παράδειγμα σε ψηφιακό περιβάλλον. Αυτό που βλέπουμε, αυτή η επιφάνεια, είναι τώρα μια λεπτομέρεια του χαρτιού μας. Αποφασίστε να το κάνετε περίπου στο κέντρο. Πάρτε το μολύβι σας και αρχίστε να σχεδιάζετε μία γραμμή η οποία θα δημιουργεί σχήματα, συνεχόμενοι. Μπορείτε να δουλέψετε με χάρακα, μπορείτε να δουλέψετε και με το χέρι σας, ό,τι σας βολεύει. Για να δούμε λιγάκι το μεγάλο μας κάδρο, μπορείτε τώρα να συνεχίσετε από το σημείο που είχαν, γιατί δεν το βλέπαμε όλο, εντάξει, από το σημείο που ήμασταν. Θα ήθελα να κάνουμε και ένα φεγγαράκι. Επιλέξτε τη γωνία που θέλετε. Λοιπόν, τώρα να αρχίσουμε να βάφουμε την κάθε φόρμα που έχει δημιουργηθεί. Ας πούμε εδώ όλο είναι ένα σχήμα, βλέπετε. Την κάθε φόρμα άλλο χρώμα. Αυτό άλλο, αυτό άλλο, αυτό άλλο. Εντάξει, τα κλειστά σχήματα. Η γραμμή μας θα μείνει με το χρώμα που έχει το μολύβι. Δέστε λίγο ξανά του Κλέ. Βλέπετε,
Υπάρχει μια αρμονία όμως, είναι κοντινά χρώματα, δεν έχουμε μεγάλη αντίθεση μέσα στα χρώματα της πόλης, ούτε και μέσα στο φεγγάρι. Η γη έχει άλλο χρώμα, εδώ έχουμε και μια μικρή λωρίδα που μπορεί να μας θυμίζει, να παραπέμπει στην θάλασσα, και ο ουρανός άλλο χρώμα. Εδώ βλέπετε όμως, για να υπάρχει ισορροπία πάνω και κάτω, έχει πολύ κοντινές αποχρώσεις, αλλά δεν γίνονται απότομα οι εναλλαγές. Έρχεται το ένα έτσι και δένει σιγά σιγά, ντεγκραντέ μέσα στο άλλο, σε αντίθεση με εδώ. Εδώ έχουμε απότομες αλλαγές, γιατί μας τις δίνει και το ίδιο το σχήμα. Θα ήθελα λοιπόν το ίδιο να κάνετε και εδώ. Σας εύχομαι καλή δημιουργία. Γεια σας!